κάνω καμπακ, καμπακ στον ερωτά σου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά είναι τα happy news της ημέρας. Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα, βάζεις στοίχημα. Τη μία και μοναδική Άτζελα Δημητρίου είχε καλεσμένη χθες το βράδυ ο Θέμος Αναστασιάδης. 61. Λες την ηλικία σου, ναι, έτσι. Ναι, κάνω πρόβλημα, ναι, στεχνά. Έχω μαλώσει με το χρόνο εγώ, δεν το ξέρεις, Θέμο. Κοντά live. Ένας μου την πέφτουν, ας πούμε, τα πιτσιρικιά. Δεν πέφτουν, δεν τα έχουμε. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Αυτό δείχνει αναζωγόνηση. Σαν το κάνουν το χαμομήλ και το τσάι, μωρέ Θέμο. Δεν είναι ζηλιάριδες, ξέρεις, είναι πιο free, ρε παιδί μου. Ενώ ένας μεγάλος σου λέει γιατί φόρεσε αυτό, γιατί έβαλε εκείνο, κατέβασε λίγο πιο κάτω τον μπούστο. Νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ, ξέρω. Ενώ το νιάτο πας και σε ένα κλαμπ να χορέψει. Και ακολουθείς, πας και σε κλαμπ. Βέβαια, γιατί να μην πάω. Δεν μπορώ να δίδω όπλα. Τώρα όχι, δεν είμαι ερωτευμένη. Τώρα είμαι μόνη μου. Αλλά δεν θα μείνει για πάντα. Ένα χρόνο και κάτι. Πάρε με στην αγκαλιά σου, ρίξε με μες στα φιλιά σου. Ζήσε όπως θες. Όταν άκουσε πάλι τις προάλλες που ο αγαπημένος μας Λευτέρης έκανε κάποιες δηλώσεις για σένα, τι σου είπε η μαμά σου? Ποιος Λευτέρης? Ο Πανταζής. Τι δηλώσεις έκανε? Είπε ότι είχες μείνει έγκυος. Όχι μία φορά, 4 φορές. Από το Λευτέρη. Άρπατε τώρα. Είχες μείνει 4 φορές, ναι, 4. Έγκυος από το Λευτέρη. Και πηγαίναμε για γάμο. Πρώτη δεν το κρατήσατε, τη δεύτερη, τη τρίτη, τη τέταρτη, τι? Τι να κάνουμε, αφού θέλαμε καριέρα να κάνουμε και δεν θέλαμε παιδιά. Το μετάνιωσε αυτό, μετά. Όχι. Όχι, Καθόλου. Ειδικά με το συγκεκριμένο, καθόλου. Ναι, αλλά γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν ξέρεις κάποια πράγματα, κοριτσάκι μου, είσαι πολύ μικρό ακόμα. Το μεγαλώσεις θα το μάθεις. Είσαι σαν καιρό μαζί. 6 χρόνια. Και φαντάζομαι πως τα σκέφτηκες να βάλω την καριέρα μου ή να βάλω ένα παιδάκι μπροστά. Μα δεν το ήθελε ο ίδιος. Αφού δεν το ήθελε ο ίδιος, πώς το κράταγα? Αυτό που ήθελα εγώ το κράτησα. Και το ένα και το άλλο. Έχεις απατήσει εσύ? Εγώ δεν έχω απατήσει ποτέ. Από την άλλη έχει γίνει. Σου λέει θα πάω με τη χειρότερη για να σε κάνω να ζηλέψεις. Σου θα πάω με την καθαρίστρια που είναι εκεί, ας πούμε. Μαθαίνεις ότι ο δικός σου έχει πάει με τη Φιλιππινέζα σου που έχει στο σπίτι. Σα αρέσει? Θα μπορούσες να έρθει και με κάποιον ο οποίος να έχει διπλή ζωή. Εμένα μου έτυχε. Ξέρεις από την αρχή. Πολύ καλά. Ήμουνα μέσα στο σπίτι και αυτός ήταν μέσα στο σπίτι και ο άλλος ήταν μέσα στο σπίτι. Εγώ ήμουν στην κρεβατοκάμαρα. Ο άνθρωπός μου ήταν στο σαλόνι με τον φίλο του και βλέπανε ταινία. Και η πρώτη μου αντίδραση ποια ήταν? Να τα σπάσω όλα μέσα στο σπίτι, Θέμα, και να βγω ξαφνικά βοήθεια. Το να είσαι έτσι δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό. Έτσι. Να το παίζεις σε διπλό ταμπλό, αλλά τουλάχιστον πες το. Βιβλίο θα γράψεις, Άντζελα. Σε δεν μου έρθει η αντίδρασή σου η πρώτη. Βιβλίο, ναι, θα γράψω. Και τώρα που σε βλέπω και από κοντά, όντως δεν υπάρχει. Δεν έχουμε κάνει κανένα photoshop, βλέπεις, αλλά μου αρέσει να παίζω όμως με τις φωτογραφίες. Παίζεις. Πολύ, πολύ. Με φίλτρα και τέτοια. Πολύ,